Με την RX 480 επικράτησε ένας πανικός όταν η AMD την ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες στο πλαίσιο της E3. Για πολλούς είναι ο παίκτης που θα αλλάξει τα δεδομένα και θα φέρει την επανάσταση στον χώρο των καρτογραφικών, ωστόσο τέτοιες περιπτώσεις απαιτούν ψυχραιμία. Είμαι ο Σάξης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτή είναι η RX 480 8GD5 της Appfire. Από τις πρώτες υλοποιήσεις του νέου chip της AMD που ακούει στο όνομα Polaris. Θα αφήσω όλα αυτά τα τεχνικά για τη συνέχεια, ας ρίξω πρώτα μια ματιά στο κουτί. Εδώ μέσα υπάρχει ένα CD με τους οδηγούς εγκατάστασης, μικρά manuals και μερικές σημειώσεις. Τίποτα του ιδιαίτερο. Αυτό που πρέπει εξ αρχής να τονιστεί είναι πως πρόκειται για τη reference εκδοχή της νέας κάρτας γραφικών της AMD και όχι για κάποια custom υλοποίηση της Sapphire με το δικό της σύστημα ψύξης κτλ. Η εταιρεία σκοπεύει σύντομα να δώσει την πραγματικά δική της πρόταση με όνομα Nitro. Εμφανισιακά είναι απλή και προσωπικά λατρεύω τις γωνίες και το μήνυμα λήφος. Δυστυχώς δεν έχουμε soft touch επιφάνεια στο εξωτερικό όπως στη Fury X, ενώ απόν δηλώνει και το backplate στο πίσω μέρος. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, οι reference κάρτες της AMD χρησιμοποιούν ένα κλειστού τύπου σύστημα ψύξης με έναν ανεμιστήρα πολλαπλών πτερυγών. Αν και στα επίπεδα θορύβου σε full load δεν μπορώ να πω πως με κούφανε όπως περίμενα, οι θερμοκρασίες που είδα ήταν λιγάκι αγχωτικές. Συγκεκριμένα σε idle η κάρτα λειτουργούσε στους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πλήρη φόρτο άγγιζε τους 85 βαθμούς Κελσίου. Αυτά τα νούμερα δεν επηρεάζουν την ίδια την κάρτα, μιας και είναι φτιαγμένη να λειτουργεί σε αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά έρχονται σε αντίθεση με τα λεγόμενα της AMD, η οποία υπόσχεται πως με τη νέα αρχιτεκτονική του chip οι κάρτες θα είναι πιο δροσερές και θα καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα. Όσον αφορά τις απαιτήσεις σε ρεύμα, η RX 480 τροφοδοτείται μέσω μιας εξάπινης υποδοχής από το τροφοδοτικό και ζητάει maximum 150 W. Το πρόβλημα που εντοπίστηκε και αφορά το ρεύμα μέσα από το PCI Express, πράγμα που ενδεχομένως να δημιουργήσει θέματα σε κατόχους φθηνότερων motherboard, η εταιρεία υποσχέθηκε πως θα το διορθώσει με το επόμενο update των drivers. Η κάρτα καταλαμβάνει 2 slots στη μητρική πλακέτα και στη συνδεσμολογία της προσφέρει 3 θύρες DisplayPort 1.4 και μία θύρα HDMI 2A. Υποστηρίζονται έως και 4 οθόνες με μέγιστη ανάλυση του 4K. Η μεγάλη είδηση με την RX 480 αφορά την αρχιτεκτονική του chip. Η GCN αρχιτεκτονική 4ης γενιάς, γνωστή και ως Polaris, αφήνει τα 28 νανόμετρα και υιοθετεί για πρώτη φορά σε GPU τα 14 νανόμετρα. Αυτό επιτρέπει να τοποθετηθούν περισσότερα transistors σε οποιοδήποτε κομμάτι σιλικόνης χωρίς όμως την αύξηση στην κατανάλωση και κατ' επέκταση στη θερμοκρασία. Για την ιστορία, οι νέες Pascal κάρτες της Nvidia, GTX 1070 και GTX 1080, είναι κατασκευασμένες στα 16 νανόμετρα. Η RX 480 έρχεται με 4 ή 8 GB GDDR5 βίντεο μνήμης. Προσωπικά προτείνω να μην κοιτάξετε καν προς την 4 GB έκδοση, αφού τα παιχνίδια αρχίζουν και δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα textures, οπότε ζητούν και περισσότερη βίντεο μνήμη. Εγώ για τις ανάγκες του review έλαβα την 8 GB έκδοση. Η μνήμη λοιπόν έχει bandwidth 256 GB το δευτερόλεπτο, bus στα 256 bit και χρονίζει στα 8000 MHz. Ο πυρήνας χωρίς το boost χρονίζεται στα 1120 MHz και με το boost αγγίζει τα 1266 MHz. Υπάρχουν 36 μονάδες επεξεργασίας και 2304 stream processors. Υποστηρίζεται φυσικά το VR, τα πρωτόκολλα DirectX 12 και OpenGL 4.5, καθώς και όλες οι τεχνολογίες της AMD όπως το FreeSync, το iFinity και το Crossfire. Η κάρτα υποστηρίζει επίσης και το Wattman εργαλείο της AMD που υπόσχεται αναλυτικές ρυθμίσεις για το overclocking. Με αυτές τις θερμοκρασίες στη reference έκδοση δυστυχώς δεν ασχολήθηκα με το overclocking. Προσπάθησα όμως να λειτουργήσω το Crossfire μιας και έτυχε να βρεθούν δύο τέτοιες κάρτες στα χέρια μου και τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά, αφού ακόμη και οι Crimson Drivers δεν είναι ξεκάθαρο αν το υποστηρίζουν. Μπορεί τα 5,8 teraflops να ακούγονται πολλά, οι επιδόσεις της στα παιχνίδια είναι πολύ καλές, αλλά όχι σοκαριστικές όπως πολλοί έλεγαν. Για να έχετε μια εικόνα, συνολικά είναι μια κάρτα γραφικών που στον πίνακα επιδόσεων θα την τοποθετούσα λίγο πάνω από την GTX 970 και ελάχιστα κάτω από την R9 390. Η RX 480 της Sapphire, των 8 GB, κυκλοφορεί στη χώρα μας με τιμή κοντά στα 350 ευρώ. Μπορεί να μην είναι η κάρτα που θα αλλάξει τα δεδομένα και θα φέρει επανάσταση, αλλά είναι σίγουρα η κορυφαία αγορά που μπορείτε να κάνετε σε αυτά τα χρήματα αυτή τη δεδομένη στιγμή. Μέχρι να δούμε απάντηση με την GTX 1060 από την Nvidia, η αγορά της RX 480 είναι μονόδρομος. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.